Λίγο πιο κοντά έρχεται το άνοιγμα του πάρκου Περσινέλα για τους πολίτες με την πρόταση ανάπλαση συνολικά του χώρου που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή. Η πρόταση τέθηκε σε διαβούλευση από τον Δήμο Ανητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβουλεύσεων που διαθέτει έως τις 30 Απριλίου και ήδη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όσων θέλουν να συμβάλλουν. Η πρόταση του Δήμου για το Γεννιότικο Σαλόνι περιλαμβάνει έργα ανάδειξη και αξιοποίηση του πάρκου πάνω σε τρει τομείς: στον αθλητισμό με τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, τον πολιτισμό ώστε να γίνει πόλος και εκδηλώσεων και στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Στόχο τη Δημοτική Αρχή είναι να οριστικοποιήσει την πρόταση μετά από διάλογο και, αφού προχωρήσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διεκδικήσει και χρηματοδότηση των έργων από το Πράσινο Ταμείο, τονίζοντα ότι υπάρχει ήδη η διαβεβαίωση για εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων. Στο μεταξύ, οι εργασίε ευπερπισμού του Πάρκου Περσινέλα και συντήρηση του Πρασίνου θα προχωρήσουν αμέσω μετά το Πάσχα από τι υπηρεσίε του Δήμου. ήδη αυτό το διάστημα γίνονται παρεμβάσει συντήρηση των περιφράξεων. Το πάρκο βέβαια παραμένει κλειστό στο πλαίσιο των μέτρων για την περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού και σκοπός είναι στο διάστημα αυτό να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσει τον κολοπισμό του.